Τελευταίο είναι δύο είναι τα τελευταία. Το γεγονός ότι δεν είχαμε κατάληξη κάτι νεότερο όσον αφορά το διάλογο, την ουσία δηλαδή που είναι το τέλος του πολέμου. Είχαμε μια διευθύνση για ανθρωπιστική, έτσι, μια εξέλιξη τέτοια και επίσης είχαμε ατύχημα εκεί στο πυρηνικό εργοστάσιο του Ζαπαρόζη. Πάμε στον Σάββα τον Καλυντερίδη. Σάββα μου, καλή σου μέρα από Λευκοσία. Καλημέρα κύριε Μητρόπουλε, καλημέρα σε εσάς, στους διευθυντές της μετρήσης. Λοιπόν, τι γίνεται, περίμενες κάποια διαφορετική εξέλιξη, γιατί υπάρχουν βασικές διαφωνίες όσον αφορά το διάλογο, τη διαπραγμάτευση, που δεν θα περίμενε κάποιος να έχουμε και επίλυση του προβλήματος που είναι το τέλος του πολέμου. Ναι, πιστεύω ότι τα μηνύματα που έρχονται βασικώς από την ρωσική πλευρά, από τον ίδιο τον Πούτιν, δεν είναι καλά. Ναι. Δηλαδή, που είχαμε εκτιμήσεις ότι η Ρωσία θα σταματήσει τουλάχιστον τον Δνίπερο ποταμό και από εκεί και μετά πιθανόν να αφήσει ή να αντιμετωπίσει μια κυβέρνηση της επιρροής της Μόσχας ή ακόμα και να προχωρήσει σε διαμερισμό της χώρας αφήνοντας την τύχη της Δυτική Ουκρανία. Βλέπουμε ορισμένες κινήσεις στο θέατρο των επιχειρήσεων που δείχνουν ότι η κατοχή θα επεκταθεί και δυτικά του Δνίπερου ποταμού. Αυτά είναι ορισμένα στοιχεία που μας δίνουν το δικαίωμα να λέμε κάτι τέτοιο. Απ' την άλλη πλευρά, προχθές διέρευσε ένα σχέδιο που εκτιμώ ότι είναι ακριβές, αληθινό και ακριβή αυτά που αναφέρει, στο οποίο λέει ότι η επιχείρηση θα διαρκέσει 14 μέρες. Μάλιστα. Βρισκόμαστε ήδη στην ένατη μέρα. Φαίνεται ότι προβλήματα, ο Πούτιν χθες είπε ότι οι επιχειρήσεις εξελίσσονται με βάση το σχέδιο. Φαίνεται όμως ότι στο πεδίο των επιχειρήσεων, στο θέατρο των επιχειρήσεων, ότι η προέλαση ή τέλος πάντων η επέκταση των περιοχών που έχει καταλάβει ο ρωσικός στρατός δεν μας δίνει το δικαίωμα να πούμε ότι θα τελειώσει σε 4-5 μέρες ο πόλεμος. Αυτό, κάποιοι στρατιωτικοί αναλυτές, αγαπητέ μου Σάββα Καλυντερίδη, λένε το εξής, ότι στρατηγικά επιχειρησιακά είναι ιδανικό το σενάριο του Πούτιν. Φροντίζει όσο μπορεί να μην χτυπιώνται άμαχοι. Την ίδια ώρα κλείνει, σφίγγει τον κλειό γύρω από όλη την Ουκρανία. Την έχει αποκλείσει. Πηγαίνει, παίρνει τις πόλεις του Νότου τη μία μετά την άλλη. Πάει προς Οδυσσό τώρα και περιμένει και ίσως να μην χρειαστεί να μπει και στο Κίεβο δηλαδή. Ναι. Σας είπα ότι για να τελειώσει ο πόλεμος πρέπει να καταλάβει συγκεκριμένες περιοχές. Σε αυτές τις περιοχές φαίνεται υπάρχει μια επιβράδυνση. Μάλιστα. Όταν αφορά... Έχουμε θεματάκι με τον... Στις επιχείρησεις. Ναι, ναι. Αυτή είναι η κατάσταση του Χάρκοβο για όλες τις περιοχές. Γιατί εκεί είναι το σύνολο της αμυντικής βιομηχανίας και της βαριάς βιομηχανίας και βιομηχανίας της τεχνολογίας της Σοβιετικής Ένωσης, πολύ μεγάλο μέρος ήταν εκεί, έμεινε στην Ουκρανία, αυτό θέλει να το πάρει πίσω. Είναι και βιομηχανία αεροδιαστημική, αεροπλάνων. Επίσης, αυτός είναι ένας στρατηγικός στόχος. Ο δεύτερος είναι να αποκόψει την Ουκρανία από τις δύο θάλασσες, την Μεώτιδα Λίμνη, την Αζωβική θάλασσα και από τον Εύξηνο Πόντο. Από την Μεώτιδα το έχει κόψει ήδη τα στρατεύματα του Νότιου Μετώπου έχουν συναντηθεί με τα στρατεύματα του Ντομπάς στη Μαριούπολη, η οποία έχει πολεμικείται. Το δεύτερο, από τον Εύξηνο Πόντο, επίθεση για αποκοπή της Ουκρανίας από τον Εύξηνο Πόντο, βρίσκεται και αυτή στο τελευταίο στάδιο. Έχει καταλάβει τη Χερσόνα, σήμερα είναι στο Μικολάγεφ, εκτιμώ ότι θα πέσει και αυτή, δεν μπορείς να μυθείς σε αυτή την πόλη, είναι τέτοια τα χαρακτηριστικά της. Τις επόμενες μέρες θα πολιορκηθεί η αποξηρά και θάλασσα η Οδυσσός. Ναι. Να πούμε ότι στην Οδυσσό η σημαντικότερη, η μεγαλύτερη βάση της Ουκρανίας είναι ναυτική βάση, η σχολή ναυτικών δοκίμων, ναυτική ακαδημία, είναι όλα εκεί. Δηλαδή περιμένουμε να έχει και αντίσταση εκεί, να μηθεί η Ουκρανία, αλλά αν αποκοπήσει την υπόλοιπη Ουκρανία, έχουμε και ήδη 10 πολεμικά πλοία που πολιορκούν και από θαλάσσες στην Ουκρανία. Άρα
είναι ο δεύτερος στρατηγικός στόχος, να αποκόψουν την Ουκρανία από τον Εύξεινο Πόντο. Θα δούμε αν θα επιτεθεί σε αυτές τις μέρες. Αυτό το αν θα Καλεντερίδη, αυτή η εξέλιξη και όπως την περιγράφεις και έτσι είναι, δημιουργεί ένα πλεονέκτημα στον Πούτιν όσον αφορά τη διαπραγμάτευση, έτσι. Πας στο τραπέζι του διαλόγου, αλλιώς πας όταν έχεις προχωρήσει και έχεις κατακτήσει εδάφη, αλλιώς πας όταν δεν έχεις τίποτα στο χέρι σου. Ακριβώς. Μόνο ένα-δύο θέματα ακούγεται και αμέσως θα πάω στο θέμα της διαπραγμάτευσης. Παρακαλώ, παρακαλώ. Των πυρηνικών εργοστασίων. Με τον έλεγχο των πυρηνικών εργοστασίων η Ρωσία επιδιώκει δύο σκοπούς. Ο πρώτος είναι να αποκόψει την Ουκρανία από τον έλεγχο αυτών των εργοστασίων, να μην έχει πρόσβαση στο σχάσιμο υλικό για να μην μπορέσει να αποκτήσει είτε πυρηνικές βόμβες είτε βρώμικες βόμβες. Μάλιστα. Με πυρηνικά απόβλητα. Και δεύτερο στόχος είναι να είναι απολύτως ενεργειακά εξαρτημένη η Ουκρανία από την ρωσικό έλεγχο περιοχή της Ουκρανίας. Το έχει πετύχει αυτό το στόχο. Ο τρίτος στόχος είναι η περικύκλωση, ο άλλος στόχος μάλλον, η περικύκλωση του Κιέβου και τότε, όπως είπε η κυρία Δημητρόπουλε, ελέγχοντας τόσες περιοχές, έχοντας καταλάβει τόσες πόλεις, έχοντας αποκλείσει την Ουκρανία από τις θάλασσες, έχοντας και τα πυρηνικά εργοστάσια ενεργειακά εξαρτημένη την κυβέρνηση και έχοντας περικυκλώσει και το Κίεβο, τότε πιστεύω όση στήριξη που, δίνει η Δύση στην Ουκρανική κυβέρνηση, πιστεύω ότι είναι πολύ μεγαλύτερη το αναμενωμένο. Ναι. Δηλαδή το ΝΑΤΟ εκραναστήθηκε στην ουσία. Και το λέω νεκραναστή γιατί το είχε μετρήσει την κεφαλική. Και ο κύριος Μακρόν, έτσι. Ήτανε σε κεφαλική παράλυση, λέει. Η τρίτη δύναμη του ΝΑΤΟ, ο ηγέτης τρίτης δύναμης του ΝΑΤΟ το είχε χαρακτηρίσει. Λοιπόν, νεκραναστήθηκε το ΝΑΤΟ. Πραγματικά έδειξε αντανακλαστικά που μέχρι τώρα δεν τα είχαμε δει. Υποστηρίζουν λοιπόν την Ουκρανία πολύ. Το ίδιο και η Ευρώπη. Αυτή η πλαδαρή, ο πλαδαρός μηχανισμός δεν έπαιρνε αποφάσεις. Τώρα είδαμε και αυτή κινητοποιήθηκε και στηρίζουν με κάθε τρόπο Ευρώπη και ΝΑΤΟ τον Ζελένσκι. Παρόλα αυτά, όταν κατέχουν τη μισή χώρα και όταν έχουν πετύχει τους στόχους που προανέφερα, όση στήριξη και να έχεις, όσο θάρρος και εικόνα σου δίνουν, στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, αυτός που κατέχει βάλει, αυτός επιβάλλει. Σωστό. Και είναι στην Ελλάδα και στην Κύπρο, το ξέρουμε πολύ καλά αυτό, γιατί η δύναμη κατοχής είναι αυτή που επιβάλλει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων δυστυχώς τα δικά της θέλω. Και σε αυτό το σημείο, επίτρεψέ μου αγαπητέ μου φίλε κύριε Μητρόπολε να πω ότι επιτέλους οι πολιτικές ηγεσίες και τα κόμματα στην Κύπρο και στην Ελλάδα όποτε καταδικάζουν και πρέπει να καταδικάζουν. Γιατί όταν είσαι υπέρ της αδαφικής ακαιρεότητας της Ουκρανίας, όταν είσαι υπέρ της τήρησης του διεθνούς δικαίου, καταδικάζεις του διεθνούς δικαίου, όταν καταδικάζεις την παραβίαση των συνόρων, τότε στην ουσία υπερασπίζεσαι τη δική σου χώρα. Βέβαια. Υπερασπίζεσαι την Ουκρανία, υπερασπίζεσαι τη δική σου, την Ελλάδα και την Κύπρο. Αλλά όπως κάνουν αυτό, να κάνουν μια υπόμνηση στην διεθνή κοινότητα. Ναι. Ότι εδώ υπάρχει κατοχή, εισβολή εδώ και 50 χρόνια. Αυτό θες να πεις. Έτσι. 50 χρόνια, αυτό θέλει να πει ο Σάββας ο Καλεντερίδης, έπεσε η γραμμή, αλλά λέει, Γαβρίλα, τον έχουμε. Ότι εδώ υπάρχει εισβολή και κατοχή. Στρέψτε τα μάτια σας στην κατοχή στην Κύπρο. Όπου η εισβολή και η κατοχή τηρουμένων των αναλογιών είναι πολλαπλάσια και βαρύτερο έγκλημα από αυτό που κάνει η Ρωσία στην Ουκρανία. Γιατί λοιπόν δύο μέτρα και δύο σταθμά. Σωστό. Εκεί στήριξε την Ουκρανία και την Κύπρο την αφήνουμε διαμελισμένη και τον Ατήλα αντί να τον εκδιώξουμε κλείνουμε τα μάτια για την επέλασή του και στην άμμο. Έχεις δίκιο. Με έβαλες τώρα στο θέμα της Τουρκίας και ήθελα να σε ρωτήσω αυτή η ανησυχία που υπάρχει, δεν ξέρω αν στην Ελλάδα, εδώ υπάρχει η ανησυχία που υπάρχει από την εκμετάλλευση που προσπαθεί να κάνει η Τουρκία εκεί από τον πόλεμο να πάρει ωφέλη, αυτό το κόλπο του επιτίδιου ουδέτερου, εδώ στην Κύπρο τουλάχιστον φοβόνται μήπως μετεξελιχθεί σε μια εξέλιξη τέτοια οδυνηρή για την εξέλιξη του Κυπριακού.
Ακούστε, η Τουρκία θα υποφεληθεί οικονομικά. Είναι η μόνη χώρα, ίσως εκτός από τις ΗΠΑ, που θα υποφεληθεί οικονομικά από αυτόν τον πόλεμο. Όλοι οι άλλοι θα πληρώσουν με μεγάλο τίμημα. Όσον αφορά όμως, εδώ να είμαστε ειλικρινείς, όσον αφορά ενδεχόμενες κινήσεις αντίστοιχου χαρακτήρα με αυτής της Ρωσίας εναντίον της Κύπρου και της Ελλάδας, εκεί ακριβώς επειδή τώρα, παρότι η διεθνής κοινότητα είναι ανάλγητη και κινείται με τα δικά της συμφέροντα, αλλά τώρα δυσκολεύουν τα σχέδια του Ερντογάν, τα επεκτατικά του σχέδια, γιατί υπάρχει κατάλληλο έδαφος να καταγγείλουμε και να, αν θέλετε, να φρενάρουμε τέτοιες ενέργειες. Απλώς πρέπει να υπάρχει σχεδιασμός και πολιτική βούληση. Και μέχρι τώρα δεν το κάναμε. Αυτό είναι. Έτσι, έτσι. Γι' αυτό φτάσαμε εδώ που φτάσαμε, αγαπητέ μου φίλε. Να σε ρωτήσω κάτι τελευταίο, πολύ πολύ σύντομα θέλω να μου πεις. Αυτό το γεγονός ότι εμείς πριν από τον πόλεμο πηγαίναμε στην Ευρώπη με ένα πακέτο μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης και είχαμε αφήσει κατά μέρος τις κυρώσεις. Αυτό μπορεί να διορθωθεί τώρα. Πρέπει να αλλάξουμε ρότα και να πούμε ποια μέτρα οικοδόμησης. Εδώ ο κόσμος καίγεται. Εκεί πήρατε μέτρα. Εδώ δεν θα πάρετε. Μήπως πρέπει να αλλάξουμε και εμείς πολιτικοί και έχουμε ευθύνες γιατί 50 χρόνια έχει μείνει το Κυπριακό εκεί που έχει μείνει. Κύριε Δημητρόπουλε, εδώ ξέρετε η πολιτική, εννοώ με όμικρον γιώτα και με ήττα, οφείλει να καταρχάς να στηρίζεται σε λογικό πλαίσιο και σε λογικούς συνερμούς. Διότι η δάλος οδηγεί σε σχιζοφρένεια και την ίδια την κοινωνία. Όταν λες μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, βλέπεις ποιος είναι αυτός που κλώνησε την εμπιστοσύνη. Έτσι. Και αυτός που έχει κλονίσει την εμπιστοσύνη, αυτός οφείλει να την επανορθώσει. Όταν λοιπόν προτείνει το θύμα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, μάλιστα, σε μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, το θύμα προτείνει και παραχωρήσεις, αυτά δεν λέγονται μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Μέτρα εθνικών, περαιτέρω εθνικών υποχωρήσεων πρέπει να λέγονται. Έχεις απόλυτο δίκιο. Σάβα μου, θα έχουμε και την άλλη εβδομάδα θα είμαστε μαζί. Και την άλλη εβδομάδα θα είμαστε μαζί. Οι εξελίξεις τρέχουν. Μακάρι να σταματήσει χτες ο πόλεμος, όχι αύριο. Γιατί θέλουμε να σταματήσει ο πόλεμος και η εισβολή αυτή. Αλλά οι εξελίξεις τρέχουν και θα είμαστε μαζί και μετά το τρίμερο για να τα πούμε. Και σε ευχαριστώ για ακόμα μια φορά πραγματικά για την κουβέντα μας. Ευχαριστώ, Σάββα Καλεντερίδη. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά. Λοιπόν, αυτά από το Σάββα τον Καλεντερίδη. Έρχεται τρίμερο. Έρχεται τρίμερο. Πλησιάζει. Και είναι ώρα να ξεκουραστούμε. Φυσικά πριν από αυτό έρχεται και ο Σύφωνας, ο Γιώτα Δαμιανού. Ήρθε και έδεσε, Ανδρέας Δημητρόπουλος. 9:30. Ακριβώς, στις 9:30. Μαγειρικές, τα πάντα, η lifestyle. Τυφώνας Γιώτα. Και όλα όσα σας περιμένουν που καθημερινά είναι απρόβλεπτα. Μάλιστα. Εμείς θα είμαστε εδώ ξανά μαζί σας την Τρίτη στις 6:45 για την πρώτη καλημέρα και όλη την ενημέρωση. Καλό τριήμερο και να προσέχετε. Yes.